κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια του μετρό, καθώς λίγο πριν τις 10 άνοιξε ο σταθμός του Αμπελόκηπου. Ο σταθμός έκλεισε νωρίτερα, όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στις γραμμές την ώρα που έφτανε στο σημείο σειρμός. Ο άνδρας παρασύρθηκε από το τρένο και απεγκλωβίστηκε από συνεργεία της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Συνεδριάζει στις 3 υπό τον Υπουργό Εσωτερικών Τάσο Γιαννίτση η διευρυμένη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών, στην οποία θα συζητηθεί και το ζήτημα που έχει προκύψει με τα τηλεοπτικά debate των πολιτικών αρχηγών. Το σχέδιο του κομματός του για τους θεσμούς στην κοινωνία και την ασφάλεια θα παρουσιάσει στις 11.30 ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς στο Ζάπιο Μέγαρο. Ο κ. Σαμαράς πρότεινε ένα ενιαίο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τον στόχο για πρωτιά του Πασόκα επανέλαβε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Θεσσαλίας και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί ώστε η διάθεση τιμωρίας να μην μετατραπεί σε αυτοτιμωρία του έθνους. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει το βράδυ σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση στην παραλία του Βόλου. Ο Πάνος Καμένος συνεχίζει την περιοδία του στη Μακεδονία και επισκέπτεται το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Γρεβενά. Διακαναλική συνέντευξη θα παραχωρήσει πρόεδρος της Κοινωνικής Συμφωνίας Λούκα Κατσέλη στο αμφιθέατρο του Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη. Η κυρία Κατσέλη θα παρουσιάσει τις προτάσεις του κόμματος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Στον ανακριτή προσήλθε προκειμένου να απολογηθεί η Αρετή Τσοχατζοπούλου, κόρη του πρώην υπουργού, κατηγορούμενη στην υπόθεση νομιμοποίησης παράνομων αμοιβών του πατέρα της από προμήθειες όπλων. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα στο οποίο διατυπώνονται οι θέσεις της για την κατηγορία που αντιμετωπίζει. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και η σύζυγος του πρώην υπουργού Βίκη Σταμάτη, η οποία ζήτησε νέα προθεσμία που δεν της χορηγήθηκε. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στη μία το μεσημέρι με τους Περιφερειάρχες. Αύριο θα συνεδριάσει το Υπουργικό με θέμα την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εξωτερικές ειδήσεις. Έως και 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σπίτι στη Νότια Χάμα, σύμφωνα με Σύρους ακτιβιστές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί από ισχυρή έκρηξη. Τα κρατικά μέσα, ωστόσο, μεταδίδουν ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σπίτι που χρησιμοποιείται ως βιομηχανία κατασκευής βομβών από ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, διαβεβαιώνει ότι θα ψηφίσει τον Νικολά Σαρκοζή στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, εκτιμώντας ότι η εκλογή του σοσιαλιστή υποψηφίου Φρανσουά Ολάντ θα εξέθεται τη Γαλλία σε κινήσεις των κύκλων της διεθνούς κερδοσκοπίας. Αθλητικές ειδήσεις. Η Μπάγερν, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, προκρίθηκε στον τελικό του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι στις 16 Μαΐου στο Allianz Arena. Ο καιρός. Έθριος καιρός επικράτησε σε όλη τη χώρα, οι άνεμοι πλέον βόρειοι μέχρι ισχυροί και η θερμοκρασία φτάνει στους 26 βαθμούς. Έθριο καιρό μέτριους βοριάδες και θερμοκρασία στους 26 και 25 βαθμούς αντίστοιχα έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.